έχει ενδιαφέρον, εκτός από τις απειλές, κάτι που συζητάμε από χθες με τις πρώτες ανακοινώσεις στη Σμύρνη, με το διεθνολόγο και μόνιμο λέκτορα της νομικής σχολής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και τον μόνο με βιβλιογραφία και μάλιστα βαρύτιμη πάνω στα ζητήματα των θαλασσίων ζωνών και δι' της ΑΟΣ, τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου. Έχει αξία διότι μας το ξανά έκανε και στα ελληνικά στο Twitter ο Ερντογάν με μια έκφραση περί διακριτικής ευκαιρίας, μέσα στις απειλές δηλαδή, κάτι είπε και για το Καστελόριζο. Είπε δηλαδή μεταξύ όλων των άλλων τη σημασία της διεκδίκησης θαλάσσιας δικαιοδοσίας των 40.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων για τη Μεγίστη που βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και απέχει από τα υπηρετικά της χώρας μας, Τουρκίας δηλαδή, λιγότερο από 2 χιλιόμετρα, ενώ από την υπηρετική Ελλάδα πάνω από 600 χιλιόμετρα, εναποθέτουμε στη διακριτική ευχέρεια της διεθνούς κοινότητας. Να φταίει το translator στα ελληνικά, νόημα δεν βγαίνει, θολό είναι, όμως, καταρχάς, το σύμπλεγμα του Καστελορίζου δεν είναι μόνο η Μεγίστη, εφέντιμ. Νούμερο 2. Ποιος σου είπε ότι η απόσταση παίζει ρόλο στις θαλάσσιες ζώνες και την επίρρεια? Ποιος σου το είπε αυτό? 3. Τι θέλει να πει ο ποιητής, διότι είναι κουλό? Εκτός αν κάποιος γνωρίζει. Ζήτησα τον κύριο Καρακοστάνογλου χθες και του ζήτησα σήμερα, αλλά θα μας πει μετά και για τις προκλήσεις τουρκές συνολικά, μήπως καταλαβαίνει ο ίδιος πού το πάει εδώ, γιατί μες στις απειλές αποφάσισε να βάλει και κάτι πιο cool, θολό όμως, που αναφέρεται στο Καστελόριζο. Καλημέρα κύριε Καρακοστάνογλου. Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη και σε όλους τους αγαπητούς ακροατές στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Και όχι μόνο δια του διαδικτύου. Ναι. Κύριε Καρακοστάνογλου, μόταμο νόημα δεν βγαίνει ακριβές. Πιθανολογείς. Θα σας πω πώς εγώ το ερμηνεύω αν θέλετε. Ναι, ναι. Είναι δεδομένο ότι η Τουρκία θεωρεί ότι με διάφορες διεθνείς συνθήκες αδικήθηκε, διότι τα νησιά και του Αιγαίου και το Καστελόριζο με την ας πούμε ειδική του γεωγραφική τοποθεσία δεν έπρεπε να ανήκουν στην Ελλάδα. Γενικότερα η Τουρκία, θέλοντας ως αναθεωρητικό κράτος να αλλάξει τις συνθήκες και τα σύνορα, δηλαδή να μειώσει την εδαφική κυριαρχία της Ελλάδος, τουλάχιστον στις περιοχές των νησιών, έχει, έχοντας η ίδια μία μεγάλη εδαφική μάζα, 780.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι η Τουρκία. Η Ελλάδα είναι 132.000. Η Τουρκία πλην των 2-3 νησιών στο στόμιο των Δαρδανελίων δεν έχει άλλα νησιά. Άρα λοιπόν τι προσπαθεί, και προσπαθεί να το υποβάλει και στο διεθνές δίκαιο, με κάθε τρόπο να βάλει σε πρωτοκαθεδρία, προσέξτε, τα δικαιώματα κυριαρχίας επί της υπηρωτικής επικράτειας και σε συσχέτιση και με τον όγκο, απέναντι στα δήθεν υποδεέστερα δικαιώματα των νησιωτικών εδαφών, πουθενά στο διεθνές δίκαιο, και πώς θα μπορούσε άλλωστε, καθώς υπάρχουν αμιγώς νησιωτικά κράτη ή πολλά κράτη τα οποία έχουν, όπως η Ελλάδα, υπηρετικό τμήμα και ένα περίπου 20% νησιωτικό τμήμα. Πώς θα μπορούσε να υπάρξει προτεραιοποίηση του ενός έναντι του άλλου? Άρα αυτά είναι όχι προχειρότητες, είναι διαστρεβλώσεις σκεμμένες της Τουρκίας, ώστε να φτάσει να προσπαθεί ο Ερντογάν με αυτά που λέει να μας πει ότι η διεθνής κοινότητα ας μας πει με βάση την δική της αξιολόγηση αν ένα νησί όπως το Καστελόριζο ή Μεγίστη, που είναι 2 χιλιόμετρα από την ακτή μας, δικαιούται να έχει, που είναι πολύ μικρό, 40.000, δεν ξέρω αν είναι τόσο, πάντως είναι μεγάλη η περιοχή θάλασσας, ως ΑΟΣ και η Υφαλοκρηπίδας, αλλά και ως χωρικής θάλασσας, που είναι, δικαιούται τόσο, με βάση το ορθόδοξο και μοναδικό διεθνές δίκαιο, το Καστελόριζο. Η Τουρκία λοιπόν, θέλοντας να εμφανιστεί ως θύμα και αδικούμενη, πιάνει αν θέλετε
το πιο απομακρυσμένο νησί, το οποίο βέβαια διαστρέφει, και αυτό το έχει κάνει και ο Τσαβούσογλου και άλλοι νωρίτερα, λέγοντας ότι απέχει 600, 500 είπε ο Τσαβούσογλου, τώρα αυτός λέει 600 μίλια από το ελληνικό έδαφος, εννοώντας τον Πειραιά και την Αθήνα. Μάλιστα. Όμως η Ρόδος, από την οποία το σύμπλεγμα του Καστελορίζου απέχει μόνον 62 ναυτικά μίλια, είναι εξίσου εθνικό έδαφος της Ελλάδος, μπορεί να μην είναι στα μυαλά του Ερντογάν, αλλά εξίσου όπως είναι η Αθήνα, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, όπως είναι η Ήπειρος ή η Θράκη μας. Συνεπώς, με δεδομένο ότι το Καστελόριζο ως τμήμα της Δωδεκανήσου συναριθμείται με τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα στην συνθήκη πρώτων του 1932 Ιανουάριος και στη συνέχεια Δεκέμβριος, με το οποίο η Τουρκία έδωσε τη συγκατάθεσή της, ολοκλήρωσε αν θέλετε με τη χάραξη και των θαλασσίων συνόρων, αφού κατάφερε και πήρε 2-3 μικρά νησιά που είναι από τη μεριά της μεγίστης του Καστελορίζου προς τις τουρκικές ακτές, μιλάμε για Βρακονησίδες, εκεί άλλαξε και ένα-δυο νησιά ανατολικότερα και βορειότερα και από την Στρογγύλη. Λοιπόν, τα πήρε αυτά από την Ιταλία και οριστικοποίησε την κυριαρχία της Ιταλίας το 1932 επί των Δωδεκανήσων. Στη συνέχεια, μετά τη συμμετοχή με τεράστια θύματα και άπειρες υλικές και ψυχολογικές θυσίες, αν σκεφτούμε και τον εμφύλιο που ακολούθησε, της πατρίδας μας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την τουρκική αποχή μέχρι τις τελευταίες μέρες που συνθηκολόγησαν οι δυνάμεις του Άξονος, η Τουρκία δεν συμμετείχε, για να μην πω τι άλλο αντίθετο στις απόψεις και στα συμφέροντα των συμμάχων έπραξε. Άρα η Τουρκία πρώτον δεν συμμετείχε στη συνθήκη του 1947 των Παρισίων και δεύτερον πώς θα μπορούσε να έχει οποιοδήποτε δικαίωμα το οποίο έχοντας απόλυτα ελληνικό πληθυσμό σε όλα τα Δωδεκάνησα όπως και στα υπόλοιπα Αιγαϊκά νησιά, η Ελλάδα δικαιώθηκε κατελάχιστον, χάνοντας βέβαια, πρέπει να το πω, και αυτό έγινε νωρίτερα, όχι τότε, τη Βόρεια Ήπειρο, όταν κάποτε ο Βενιζέλος εκλήθη να διαλέξει ανάμεσα στην προσάρτηση της Βορείου Ήπειρου, που δύο φορές την απελευθέρωσε ο ελληνικός στρατός, ή των Δωδεκανήσων, και για τους δικούς του στρατηγικούς ή άλλους λόγους επέλεξε τα Δωδεκάνησα. Έτσι λοιπόν, η Τουρκία προσπαθεί να μας πει ότι το Καστελόριζο, που με διεθνή συνθήκη ανήκει στην Ελλάδα, που δεν διακρίνει το διεθνές δίκαιο προτεραιότητα στο δικαίωμα κυριαρχίας από το πρώτο ως το τελευταίο εκατοστό του κυρίαρχου εδάφους, όπως προβλέπονται και με τη σύμβαση της Γενέβης των Διεθνών Συνθήκων για το δίκαιο των Διεθνών Συνθήκων σε διάφορα άρθρα 62 κλπ. Σύνορα τα οποία δεν μεταβάλλονται και θέλει ακριβώς να εμφανιστεί προπαγανδιστικά και στο λαό της αλλά και στη διεθνή κοινότητα ότι η καημένη η Τουρκία έχει ένα νησί το οποίο έχει αυτό το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ως προς επίρρεια, όπως χρησιμοποιήσατε τη σωστή λέξη και εσείς νωρίτερα, έχει στις θαλάσσιες ζώνες αυτά που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Και να πω ένα παράδειγμα, και το έχω γράψει και ένα κείμενο που σας έχω στείλει στο παρελθόν, θα το θυμάστε. Υπάρχουν δύο γαλλικά νησιά τα οποία απέχουν 2.200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Μητροπολιτικής Γαλλίας και βρίσκονται εναγκαλισμένα σε έναν κόλπο της ανατολικής, βόρειο-ανατολικής για την ακρίβεια, ακτής του Καναδά, 2.200 μίλια μακριά από τη Γαλλία, τα οποία Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο έδωσε στα δύο αυτά νησάκια, Σεν Πιέρ και Μικελόν, στη Γαλλία και αποκλειστική οικονομική ζώνη, μια μεγάλη λωρίδα 200 ναυτικών μιλίων προς νότο με φάρδος 10 και μισό ναυτικών μιλίων,
αλλά και πέριξ του νησιού αυτού. Το πέριξ σημαίνει και προς την καναδική ακτή και ανατολικά και δυτικά, μέχρι 24 ναυτικά μίλια, που προφανώς θα είναι είτε 12 χωρική θάλασσα και τα υπόλοιπα 12 θα είναι η Υφαλοκρηπίδα ή ΑΟΖ. Άρα όταν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, και δεν είναι η μοναδική, όπου νησιά που βρίσκονται πολύ κοντά σε ξένη κυριαρχία, σε ξένη χώρα, πήρανε πολύ μεγάλο μέρος αυτού που θα παίρναν αν ήταν μεσοπέλαγα, αν ήταν ας πούμε τα ποιο νησί να φανταστούμε, από την Κρήτη μας μέχρι το Pearl Harbor, τη Χαβάη δηλαδή, που είναι μεσοπέλαγα του Ειρηνικού ωκεανού και είναι ίσως και πιο κοντά στην Ιαπωνία από ότι είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν ότι η μημάθεια και την προπαγανδιστική, εκ του προχείρου μάλιστα, διάθεση των Τούρκων και για να καθυποτάξουν την αγνοούσα διεθνή κοινότητα στις απόψεις τους και να προπαγανδίσουν και να επηρεάσουν, να υπνοτίσουν να πω, το κοινό της χώρας τους που σύντομα θα έχει εκλογές. Εκεί όμως, ας μου επιτραπεί να πω, θα έπρεπε να υπάρξουν ελληνικές εκπομπές στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις και δικτυακές, με τις οποίες με ήπιο και όχι συκοφαντικό και υβριστικό τρόπο όπως ο Ερντογάν, η ελληνική επιχειρηματολογή για τα νησιά και δι' για το Καστελόριζο να εκπέμπεται προς τους Τούρκους, οι οποίοι κάποια στιγμή ένα σοβαρό κομμάτι τους να αρχίσουν να καταλαβαίνουν ποιος έχει δίκιο και ποιος απειλεί και κάνει αυτή την πολιτική κανονιοφόρων, την οποία πάρα πολλοί δεν θα τη γνωρίζουν. Τη χρησιμοποίησε ο κύριος Δένδιας προχτές, αλλά φοβάμαι ότι ίσως επειδή προσπαθούν η κυβέρνησή μας να αποφύγει όξυνση το καλοκαίρι και ίσως σωστά μέχρι ότου παραλάβουμε σε 5 ή 7 χρόνια όλα τα Ραφάλ και όλες τις φρεγάτες, να αποφύγει, αλλά σύγκρουση με την Τουρκία ή θερμά επεισόδια. Τελειώνω και συγγνώμη γιατί το μονόλογο, όμως αυτό εξαρτάται όχι τόσο από τη δική μας διάθεση, όσο από τη διάθεση του απειλούντος και αδικοπραγούντος, που είναι η άλλη πλευρά του Αιγαίου, και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι με τις υπάρξεις δυνάμεις, συμμαχίες, πολιτικούς συντονισμούς κλπ. Στην Ανατολική Μεσόγειο, να ανταπεξέλθουμε σε ό,τι επικίνδυνο προκύψει, χωρίς να μπούμε σε μία διαπραγμάτευση μειωτική και βλαπτική για τα συμφέροντά μας, όπως θα ήθελε η Τουρκία. Η Χάγη είναι εκεί, αν θέλει ας πάει όλα τα θέματα αυτά, αν μπορεί, τα θέματα της κυριαρχίας, δηλαδή ούτε η χωρική θάλασσα, ούτε το θέμα κυριαρχίας επί των νησιών, μπορούν να λυθούν δικαστικά, διότι επ' αυτών δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση, γιατί είναι θέματα εθνικής κυριαρχίας τα οποία εκφεύγουν. Αυτά. Κύριε Καρακοστάνογλου, ξέρετε καλύτερα μου, ούτε η μη μαθής είναι η τουρκική διπλωματία. Παίζει με τη δικιά της πονηριά, τη λέμε εμείς, εξυπνάδα τη λένε αυτοί, και τη στρατηγική βάθους που σωστά είπατε, που μπορεί να εργαλειοποιεί και τις εκλογές στο εσωτερικό, και αυτό την κάνει πιο επικίνδυνη, γιατί σας άκουσα που είπατε ότι θα θέλαμε χαμηλούς τόνους, όσο και να θέλαμε, και μόνο τα Twitter στα ελληνικά για ψυχολογικούς λόγους απέναντι στην ελληνική κοινή γνώμη. Ακριβώς. Προσέξτε, θα έρθουμε κανένα βράδυ, σημαίνει ότι οι απειλές έχουν αναβαθμιστεί ποιοτικά. Τρία στοιχεία θέλω και έτσι θα κλείσουμε. Το πρώτο. Προφανώς το σύμπλεγμα του Καστελορίζου δεν το επιλέγει τυχαία, διότι θα σας έλεγε κάποιος, ένα τμήμα της άμμου είναι εγκύτερα στις τουρκικές ακτές. Σωστό. Το επιλέγει γιατί είναι θέση κλειδί, πέρα από το ότι είναι φιλέτο, σε σχέση με την επαφή της ελληνικής με την κυπριακή ΑΟΣ, ασχέτως αν εμείς σφυρίζουμε κλέφτικα 20 χρόνια, 25 και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Συμφωνούμε? Συμφωνώ απολύτως, και να προσθέσω ότι η Σάμος έχει αρκετές χιλιάδες πληθυσμό, ενώ το Καστελόριζο, που κάποτε και αυτό είχε 14.000, διαβάζω στο Google, πληθυσμό, σήμερα έχει 500 ή 1.000 κατοίκους, νομίζω μάλλον προς το 500. Ρωτώ λοιπόν, μέσα σε αυτό τον οριμαγδό πολεμικών απειλών, ευθέως, θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά, είναι μια πιο cool, ας το πω έτσι, που το λέει και η νεολαία, έκφραση για το καθεστώς του Καστελορίζου. Υποπτεύεστε και τίποτε άλλο?
μπορεί να είναι σε παρασκηνιακό επίπεδο μία συζήτηση underground, σε εκλογική τροχιά μπαίνουν όλοι. Λέω εγώ τώρα, υποθετικά, ότι να τα βρούμε εκεί και δεν βαριέσαι. Και μπορείς να τα βρεις στην οριοθέτηση και τις επίρρειες σε ένα μόνο σημείο της επικράτειάς σου όταν είναι ενιαία αυτή. Ακριβώς. Και επειδή το Καστελόριζο και ο νομικός τίτλος επ' αυτού, δηλαδή η σύμβαση με την οποία εδόθη στην Ελλάδα, είναι η ίδια με τα υπόλοιπα δωδεκάνησα, καταλαβαίνετε ότι αν ανοίξει μια χαραμάδα, αυτή θα συνεχιστεί σε όλη τη Δωδεκάνησο και στα νομικά κείμενα τα οποία θα προσπαθήσουν με την δική τους πρόχειρη νομικίστικη και όχι νομική λογική να το κάνουν, αλλά εκεί η Ελλάδα θα πρέπει, και δόξα τω Θεώ που υπήρξαν ανακοινώσεις και από τη Γερμανία και από την Κομισιόν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που λένε απερίφραστα ότι δεν συζητιέται ούτε αμφισβητείται η ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου, ακόμα και εάν θεωρηθεί ότι υπάρχει ακόμη η υποχρέωση μερικής ή ολικής αποστρατιωτικοποίησή τους με βάση πάντα τα κείμενα. Θα σας στείλω ένα άρθρο που ολοκληρώνω αυτή την ώρα, στο οποίο θα δείτε όλο το εύρος των νομικών επιχειρημάτων της Ελλάδος, που είναι ατράνταχτα. Φτάνει η πολιτική μας ηγεσία, οι εκπρόσωποι μας οι εκλεγμένοι, να δείξουν το απαραίτητο θάρρος και να ανθιστούν να αντισταθούν στις πιέσεις που ενδεχομένως θα υπάρξουν για να κλείσει αυτή η η μακρά βέβαια αμφισβήτηση που υπάρχει και διαιρεί την νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Αλλά για μας η εθνική μας κυριαρχία είναι πάνω από την νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Ασφαλώς. Και υπάρχει και το βέτο για μας. Μην ξεχνιόμαστε φυσικά. Δηλαδή. Βέτο η Τουρκία. Ακούστε, λέει ο φίλος ο Μιχάλης από τα υπέροχα Δωδεκάνησα από τη Ρόδο. Καλημέρα στον κύριο Καρακοστάνουλου. Γιατί η Αθήνα λοιπόν δεν κάνει 12 ναυτικά μίλια στα νησιά Καστελόριζο, Ρο, Στρογγύλη, Ρόδος, Κάρπαθο, Κάσο, Χίνα και Παξιμάδα, τις Βραχονησίδες, όταν η ίδια η Τουρκία με το νόμο 2674 το 82 έχει 12 ναυτικά μίλια. Και κάτι άλλο, γιατί δεν ενώνει με ευθείες γραμμές βάσης Χίνα και Παξιμάδα, που είναι τα δύο νέα αμφισβητούμενα νησίδια στους τουρκικούς χάρτες? Το ίδιο αναρωτιέμαι και εγώ. Βέβαια, εγώ δεν είμαι αυτός που θα το αποφασίσει. Ως ενδεχόμενος νομικός σύμβουλος θα μπορούσα να το εισηγηθώ, αλλά είναι βέβαιο ότι η καθυστέρησή μας στον τομέα των 12 μιλίων μας έχει καταστήσει, και δεν το έχω πει εγώ αυτό, το έχει γράψει στο υπέροχο βιβλίο του Έλληνας σημερινός υφυπουργός. Κύριε Συρίγος. Κύριε Συρίγος. Ναι. Το έχει γράψει ότι είμαστε η τελευταία παράκτια χώρα, η 141η, η οποία δεν έχει επεκτείνει σε ορισμένα έστω σημεία ή με άλλους τρόπους δεν έχει υιοθετήσει τον εθιμικό κανόνα που κατεγράφει και ισχύει και συμβατικά στη Σύμβαση 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας, ότι αυτό που έκανε η Τουρκία στα βόρεια και νότια παράλια της, δηλαδή τα 12 ναυτικά μίλια. Είμαστε σε μια διεθνή ιδιότυπη μοναξιά, όπως σωστά το έχει πει αυτόν ο οποίος, τον οποίο αναφέρατε, ο συγγραφέας του εκπληκτικού βιβλίου των 900 σελίδων, Άγγελος Συρίγος. Θέλω να κλείσουμε με ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί είστε εμπειρότατος. Το Υπουργείο Εξωτερικών, και καλώς, σε μια προσπάθεια διαφώτισης διεθνούς κοινής γνώμης και των ξένων αντιπροσωπιών, κυκλοφόρησε ένα φάκελο 16 χαρτών που δείχνουν τον τουρκικό αναθεωρητισμό επί του πεδίου στον ελλαδικό χώρο. Αναρωτιέμαι όμως, γιατί το λέει και ο Θόδωρος Καριώτης, που ήταν στη Σύμβαση του Δικαίου της Θαλάσσης το 82 στην αντιπροσωπεία. Καλοί 16 χάρτες. Δεν χρειαζόντουσαν και κάποιοι χάρτες του πώς η Ελλάδα περιγράφει τις ελληνικές θάλασσες και τις ζώνες της? Δεν χρειαζόταν μέσα σε αυτό να βάλουμε μέχρι και το σημείο επαφής, τα αποφύγαμε, το δυνητικό, γιατί δεν έχουμε οριοθετήσει, με την Κυπριακή Δημοκρατία?
Δηλαδή, λέμε μόνο τις προβοκάτσιες. Με τον κύριο Θόδωρο Καριώτη, με τον οποίο, ο οποίος μου στέλνει καθημερινά. Κύριε Καρακοστανόβλου, το ρωτώ, γιατί εμείς εντάξει καταδεικνύουμε τις προβοκάτσιες της Τουρκίας. Δεν θα πρέπει να πούμε όμως ποιο είναι το ορθό, ποιες είναι οι ελληνικές θάλασσες. Δεν έχουν σταλεί ακόμη οι συντεταγμένες για την περίμετρο της Κρήτης, ώστε να φανεί, βέβαια υπάρχει ήδη η ελληνοαιγυπτιακή μερική οριοθέτησης, αλλά πάντως δικαιούμεθα με βάση τον νόμο 4001 του 2011, το γνωστό νόμο Μανιάτη, το γνωρίζετε και εσείς, ότι η Ελλάδα διεκδικεί μέχρι να υπάρξει αντίθεσης και μέχρι να υπάρξει δικαστική διευθέτησης, διεκδικεί όλες τις θαλάσσιες περιοχές με βάση την εθνική αρχή από την οποία ξεκινούν όλες οι οριοθετήσεις, της μέσης γραμμής ίσης απόστασης, από τις ακτές της μέχρι τις απέναντι καταθάλασσαν όμορες χώρες. Αυτό δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Το να έχει γίνει σε έναν χάρτη με χονδρικό τρόπο δεν αρκεί. Θα πρέπει έστω και μαξιμαλιστικά, επιτρέψτε μου, ενδεχομένως το Υπουργείο Εξωτερικών να το κοιτούν πολύ τυπικά και να μην το θέλουν, αλλά έστω να προσδιορίσουμε αυτές τις συντεταγμένες ώστε να ξέρουν τι πιστεύουμε φίλοι και εχθροί. Σαφές. Να πω και κάτι ακόμη. Παρακαλώ. Αν θέλει η Τουρκία να αφοπλίσουμε τα νησιά μας, ας αποσύρει πρώτα τις κατοχικές δυνάμεις, όλες όμως, από την Κύπρο που είναι έτσι κι αλλιώς 48 χρόνια και παράνομες. Επίσης, να πω για όσους αναρωτηθούν, δεν αρκεί η διάλυση ή η απόσυρση σε 100 ή 200 ή 300 χιλιόμετρα της τέταρτης στρατιάς της Μύρνης από την Τουρκία, διότι είναι μη αναλογικό και μη ισόρροπο μέτρο. Σωστό. Σε σχέση με το να εγκαταλείψει τις οχυρές θέσεις που έφτιαξε για άμυνα και όχι για επίθεση η χώρα μας στα νησιά του Αιγαίου και τις στρατιωτικές δυνάμεις που διατηρεί εκεί για την υλοποίηση του δικαιώματος νόμιμης άμυνας, άρθρο 51 του καταστατικού χάρτου των Ηνωμένων Εθνών, δίκαιο jus cogens, αναγκαστικού χαρακτήρα, που υπερισχύει από οποιαδήποτε διάταξη της Λοζάνης ή οποιαδήποτε των Παρισίων κλπ. Αυτά θα τα δείτε με λεπτομέρειες στο επικείμενο κείμενο το οποίο θα σας στείλω και θα δημοσιεύσω, αγαπητέ κύριε Σακή. Και θα το αναδημοσιεύσουμε και εμείς με μεγάλη μας χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρακοστάνολου, για αυτή τη συνομιλία. Ευχαριστώ για τον αγώνα που κάνετε και το βήμα που μας δίνετε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ.